Δώσε! Θα πηδήξω την πρώτη εδώ. Άμα φύγει η καρύδα, λέτε. Την ώρα που οι διάσημοι και οι μαχητές ζουν μέσα στις καρύδες και τρέφονται με αυτές, οι Έλληνες αναζητούν καρύδες με κάθε τρόπο. Το Survivor καθυλώνει τους τηλεθεατές και οδηγεί πολλούς στα μανάβικα για να αγοράσουν καρύδες. Στην Ορεστιάδα πάντως, οι καρύδες πανίσουν, καθώς με το που φτάνουν στα καταστήματα γίνονται ανάρπαστες. Καρύδες δεν έχουμε. Είναι σε έλλειψη η λαχαναγορά. Έχουν εξαντληθεί σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά το Survivor, παιδιά, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο. Έρχονται και ζητάνε, δεν τους ενδιαφέρει καν η τιμή. Απλά θέλουν να φάνε καρύδα. Αυτό παλιά γινότανε. Όχι. Παλιά στην Ορεστιάδα φέρνανε καρύδες. Βεβαίως. Συνέχεια φέρνουμε. Δηλαδή στους καλοκαιρινούς μήνες. Το καλοκαίρι είχαμε και παρότι ήταν ακριβές, υπήρχε κινητικότητα. Αλλά τώρα είναι αυξημένη ζήτηση. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι όσο θα το πληρώσουν. Το Survivor κάνει θαύματα. Από την ώρα που ξεκίνησε αυτό το τηλεπαιχνίδι, να πούμε, το Survivor. Αυτό. Πόσο κοστίζει η καρύδα? 1 ευρώ η μία. Καθαρισμένη ή ακαθάριστη? Ακαθάριστη, φίλε μου. Ποιος την καθαρίζει μετά? Είναι η νοικοκυρά αυτή που την αγοράζει. Εύκολα ή δύσκολα? Εύκολα, δε. Έχει τρόπο που την καθαρίζει. Τους εξηγώ εγώ πώς πρέπει να την καθαρίσει και την καθαρίζουν. Survivor, ε. Όλοι αυτό βλέπουνε. Όλοι αυτό. Κι εγώ βασικά το βλέπω, αλλά... Εντάξει. Το δοκιμάσατε? Όχι βέβαια. Στην Ορεστιάδα καρύδες πού? Καρύδα έχω να φάω πολλά χρόνια, αλλά άμα βρω θα φάω όχι μια, θα φάω 10. Αλλά όχι αυτές την κατσαρόλα που την κάνουν. Τις κάνω διαφορετικά, εγώ να είναι μαλακιά, ωραία να την τρώω και να αισθάνομαι το στομάχι μου ότι τρώω χαβιάρι. Πώς είναι η συνταγή? Η συνταγή δεν μπορώ να την πω. Η συνταγή είναι δικιά μου, δεν είναι να την πω, να την πάρουν όλοι μετά και να φτιάχνουν καρύδα, τι θα γίνει. Αλλά... Για όσους δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία καθαρισμού της καρύδας, πολλούνται και καθαρισμένες, με τσιμπημένη όμως τιμή. Μόνο αυτή μου έχει μείνει, αυτή η καρύδα. Οι άλλες έχουν τελειώσει, θα έρθουν αύριο. Μπορείτε να έρθετε να σας εξηγήσω πώς καθαρίζονται. Αυτή τι καρύδα είναι? Αυτή είναι από Ταϊλάνδη. Αυτή είναι επεξεργασμένη καρύδα. Δεν είναι... Είναι καθαρισμένη. Δηλαδή. Ναι, είναι καθαρισμένη. Την τρως κατευθείαν. Ναι. Αυτή είναι πιο ακριβή? Πιο ακριβή, ναι. Πάρα πολύ. Έχει κάνει και τρύπα εδώ με το καλαμάκι, βλέπω. Βέβαια, βέβαια. Πόσο κοστίζει αυτή? 5 ευρώ. 5 ευρώ μια καρύδα. Ναι, ναι. Αυτή η συγκεκριμένη, ναι.